Μαρκεσίνη είναι στην Ελλάδα καταρχάς και βεβαίως είναι κοντά μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε μία στάση και από εδώ, από εμάς. Καλώς ήρθατε, κυρία Μαρκεσίνη. Καλώς σας βρήκα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί αύριο ξέρω ότι έχετε έρθει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την αυριανή μουσική παράσταση. Αύριο δίνετε το ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό. Μια φωνή, χίλια χρώματα είναι η μουσική παράσταση την οποία θα παρακολουθήσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα αύριο. Έτσι την ονόμασαν και τους ευχαριστώ. Γιατί μας προδιαθέτει, με τι μάλλον, τι να περιμένουμε από το όνομα της παράστασης? Κοιτάξτε, είναι και στην, ας το πούμε, στην κατηγορία jazz. Αλλά αυτή τη στιγμή η jazz είναι μια αγκαλιά που πιάνει τόσα πολλά είδη έντεχνης μουσικής και αυτό ακριβώς θα είναι και η συναυλία. Οι επιρροές και οι δικές μου και του πιανίστα μου, του μεγάλου πιανίστα Bert van den Brink, από όσα βιώματα έχουμε μουσικά, που είναι η κλασική μουσική, η jazz, η μουσική του τόπου μας. Μια φωνή και ένα πιάνο και χίλια χρώματα. Πρέπει να πω έτσι πολύ σύντομα, γιατί θέλω να σας γνωρίσουμε και να μας τα πείτε εσείς, εφόσον είστε εδώ κοντά μας, ότι από πάρα πολύ μικρή ξεκινήσατε να έχετε σχέση στενή με τη μουσική. Αυτό το οποίο βέβαια μας απασχολεί σήμερα είναι ότι συναντάμε ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται στη χώρα μας, ακόμα έναν Έλληνα στον τομέα του που βρίσκεται στο εξωτερικό, ζείτε μόνιμα στην Ολλανδία. Ναι. Πραγματοποιώντας μια διεθνή αναγνωρισμένη καριέρα, τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή τι σας δόθηκε, σε τι σας δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσετε, αν σας λείπει η Ελλάδα, αν έρχεστε συχνά επίσης στην Ελλάδα και εκτός από το τι περιμένει ο κόσμος από την αυριανή μουσική παράσταση και εσείς τι αισθάνεστε, βρίσκεστε στην πατρίδα σας. Ακριβώς. Και θα είναι ακριβώς μια ιδιαίτερη συνάντηση, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, τι αισθάνομαι με το ότι βρίσκομαι στην πατρίδα μου. Ξέρετε, δεν έχω καταφέρει ακόμα να προσγειωθεί το αεροπλάνο και την ώρα που βλέπω έτσι τους λόφους εκεί, σε αυτή την περιοχή, στο Μαρκόπουλο, να μην κλαίω. Στην αρχή ντρεπόμουν και το κάλυπτα, τώρα το αφήνω ελεύθερα και είμαι περήφανη που κλαίω κάθε φορά. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Στο εξωτερικό δεν έφυγα για την καριέρα μου, έφυγα για ένα πολύ απλό, βατό θέμα που είναι ο έρωτας. Και ήταν Ολλανδός. Και έτσι αναγκαστικά σπούδασα εκεί. Και αναγκαστικά. Ναι. Προνόμιο είναι όπου βρεθείς να μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, σπούδασα εκεί και έτσι πλέον εργάζομαι εκεί και ζω μόνιμα στην Ολλανδία. Την Ελλάδα της κρίσης και την Ελλάδα των προβλημάτων την ξέρω από απόσταση και από σεβασμό για τους Έλληνες που περνάνε πολλά αυτό το διάστημα. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Εγώ όμως προσωπικά ζω την νοσταλγία για την Ελλάδα πάρα πολύ έντονα, περισσότερο από ποτέ και δεν θέλω να ακούω τα αρνητικά, γιατί από απόσταση βλέπεις και τα θετικά με έναν τρόπο που οι Έλληνες πλέον και κυρίως οι Έλληνες της κρίσης δεν τα βλέπουν. Έχουμε πάψει να τα βλέπουμε. Είναι όμως εδώ τα θετικά
και είναι ακόμα πολύ ουσιαστικά. Καλός είναι αυτός ο διάλογος, νομίζω ναι. Πρέπει να ανοίξει για να μας υπενθυμίσετε οι Έλληνες που ζείτε έξω τα θετικά, σαφώς και υπάρχουν. Μέσα από το χώρο της μουσικής τώρα, ακριβώς επειδή η jazz, διάβαζα κιόλας λίγα λόγια για την παράσταση που ετοιμάζεται αύριο να παρουσιάσετε η ανθρώπινη φωνή, να πούμε καταρχάς πού, πότε, όλες τις πληροφορίες. Ναι. Ότι αυτό που είπατε και νωρίτερα, δεν έχει σύνορα η jazz μουσική. Δηλαδή είναι ο πυρήνας, αλλά διαβάζοντας είδα μία σειρά από ναι, είδη μουσικής και επιρροές κυρίως. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που ονομάζουμε jazz, δηλαδή αυτό που ονομάζουν και οι κριτικοί και οι φορείς που ονομάζουν jazz, άλλο πράγμα ονομάζεται jazz στην Αμερική, νομίζω, ταπεινή μου ίσως περιορισμένη γνώμη, άλλο πράγμα ονομάζουμε jazz στην Ευρώπη και άλλο ονομάζουν στην Ασία. Νομίζω. Κάπου όλα αυτά τα δοχεία έτσι συγκοινωνούν, αλλά στην Ευρώπη οι περισσότεροι jazz καλλιτέχνες έχουν σπουδάσει και κλασική μουσική. Αυτές είναι οι ρίζες της Ευρώπης. Επίσης έχουμε μια δική μας πολύ πλούσια παράδοση λαϊκών επιρροών. Άλλοι έχουν τα Βαλκάνια, άλλοι έχει Ελλάδα, άλλοι έχουν στην κεντρική Ευρώπη, άλλοι έχει Σκανδιναβία. Τα βάζουμε και αυτά μέσα. Είναι πολύ ευρύ πλέον το φάσμα της jazz μουσικής. Θα έλεγα ότι ο σωστότερος προσδιορισμός είναι η έντεχνη μουσική του 2016. Να, ακούγεται πολύ, πολύ ωραίο αυτό και πολύ επίκαιρο. Πότε και πώς ξεκινάει η επαφή σας με τη μουσική? Ξεκίνησε από παιδί. Καταρχάς τραγουδούσα με πάθος από 3 ετών, μου λένε οι δικοί μου. Και αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι έχει αυτό. Υπάρχει το παιδί. Κλίση, κάτι έχει αυτό το παιδί. Αλλά μεγάλωσα σε επτανησιακό σπίτι. Α. Και υπήρχε μια παράδοση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, υπήρχε μια παράδοση και από την οικογένεια του παππού μου. Είχαν μεγάλη σχέση με την όπερα η οικογένειά μου. Δεν ήταν μια ιδιαίτερη καλλιέργεια, ήταν η παράδοση του τόπου, η όπερα. Έτσι οι γονείς μου ήταν, το αγκάλιασαν πολύ χαρά το ότι ήμουν καλλιτέχνης και θα σπούδαζα τέχνη και θα ζούσα ως καλλιτέχνης. Πράγμα που δεν το είδα στην υπόλοιπη Ελλάδα αργότερα, όταν άρχισα να βλέπω κι άλλους, ας πούμε, στο Διαθηνών, όταν σπούδασα μετά και είδα παιδιά που έρχονταν από άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι γονείς τους είχαν πρόβλημα με το γεγονός ότι... Έτσι. Ούτε καν υποστήριξη. Έτσι. Να τολμήσω να ρωτήσω από ποιο νησί των Επτανήσεων. Σας παρακαλώ, όχι μόνο να το τολμήσετε, να το πρωτοφωνάξουμε. Κεφαλονίτσα. Έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ήξερα, γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Νομίζουν κάποιοι στο Αιγαίο ότι έχουν την Ικαρία, τα Επτάνησα όμως έχουν την Κεφαλονιά. Ακριβώς. Και σας μιλάω ως πολύ καλός γνώστης της υπόθεσης. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα αυριανά. Βεβαίως. Είναι στις 8.30 στο Μέγαρο Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, με τον εκλεκτό Ολλανδό πιανίστα Bert van den Brink. Επόμενη στάση, επόμενος σταθμός. Επόμενος σταθμός είναι στην Ολλανδία, στις 10 Δεκεμβρίου, στο θέατρο της Ουτρέχτης, και στις 17 Δεκεμβρίου στη Δρέσδη, με μεγάλη ορχήστρα, με χοροδία, για ένα χριστουγεννιάτικο κονσέρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την αυριανή συνάντηση και ό,τι καλύτερο γενικότερα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση αρχή ήταν ο έρωτας για την ξενιτιά, οπότε είναι τελείως διαφορετικό το πρόσημο.